Έναρξε στο δεύτερο μέρος. Διαγόρα στη Δονία, 0-0 πάντα. Στην Ανώπολη έπεσε το παιδί. Σήμερα και ο Κασαργάκης. Φάουλ για την Τριτονία. Η Κόκας πήδηξε ψηλότερα από όλους, η μπάλα αργά το μοντοφύλακας του Διαγόρα κερδίζει κάποια απόλυτα δευτερόλεπτα στην έναρξη του δεύτερου μέρους. Εξαιρετικός είναι ο κ. Φακενάκης, μια φορά ακόμα σε ένα ακόμα αγώνα. Το καρπούζι σίγουρα στη μέση, μοιρασμένο. Βλέπουμε την εικόνα και το κλίμα του παιχνιδιού. Στις φιλοφρονίες των δύο παιχτών, αυτών, μπορεί να είναι κρίσιμος αγώνας, τα παιδιά είναι εραστέχνες όμως. Παίζουν για την φανέλα, για την ομάδα που αγωνίζονται, αλλά το κλίμα είναι πάντα σε απολύτως φιλάθλα πλαίσια. Εμείς κρατάμε αυτό και περιμένουμε την συνέχεια. Μάριος με διάστερμα στο πόζι παίζει, αλλά βλέπετε την πίεση που έχει μπροστά. Δεν μπορεί να τρέξει ο Μάριος, είναι τραυματίας, δίνει όμως τη βοήθειά του στην ομάδα της Ανώπολης. Καριωτάκης, μπάλα, παραλίγο να βρει το Μησαργόπουλο. Εδώ είναι ο Μησαργόπουλος, τρώει τα σουβλάκια του με το γιο του, με ένα φίλο, και περιμένει να δει αν βγει κάτι για την ομάδα του νηπιδητού του Ηρακλή, που είναι προπονητής. Πριν τον αυριανό αγώνα, αύριο παίζει η ομάδα του Ηρακλή κόντρα στον Ερμή, μια φορμαρισμένη ομάδα τελευταία. Είναι στα χαμηλά ο Ερμής, αλλά είναι ικανός και επικίνδυνος με τα νεαρά παιδιά που έχει να δημιουργήσει προβλήματα. Πλησιάζομαι το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου μέρους, στο 50 του αγώνα, χωρίς σκορ, το μάτς 0-0. Ελάτε,
Και επεξηγηματικός όπου χρειάζεται ο κύριος Φεγενέκης ο Μιχάλης. Έγινε η αλλαγή, ο κύριος Χρονάκης και αυτός στη δική του γωνία, ο άνθρωπος Τριτονία, ο άνθρωπος Στρίτσι, χρόνια παρουσία στην ομάδα, ο παίκτης, παράγοντας. Τον είδαμε στον αγώνα με τη Γαρίπα, είναι η αλλαγή τελικά. Τον είδαμε να ανεβαίνει τις ταράτσες, να ψάχνει την μπάλα για εδώ ο κύριος Χρονάκης. Τονία ξανά, πέφυγε το τάκλιν, ο παίχτης ποιος είναι, ένα σούτ στα σώματα, διώχνουν. Λέση, Λέση, μια παλιά μπροστά. Βγαίνουμε και κοντά στην προσπάθεια του παίκτη του Γιαγόρα. Οι προσποιήσεις, η μπάλα πίσω, έμεινε ψηλά, Χριστάκης δεν ανησυχεί. Τα χέρια στον Γκιγκόκα με τη συνέχεια. Αφού είδε ότι ο παίκτης δεν προχώρησε και περίμενε το φάουλ, το υπέδειξε. Είναι σημαντικό να μην ασχολούμαστε με τους παίκτες αρνητικά, αλλά με τα έργα των παιδιών, των δύο ομάδων. Σένα, θα το πούμε για πάρα πολλές φορές, καθαρά εραστηνικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά κάνουν το χόμπι τους. Και το κέρδος είναι να παραμένουν στους αγωνιστικούς χώρους. Εδώ συνέχεια, συνέχεια για την Τριτονία. Σου την μπάλα, χάθηκε ευκαιρία και τώρα διακοπή. Ο Σωμαράκης, όχι. Το χέρι, ο υπότης κ. Φακενάκης, για να μου γελάει κιόλας. Για να μου γελάει κιόλας κ. Φακενάκης. Τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, τον έχει και εκείνος και η βοηθή του. Χωρίς καμιά αμφισβήτηση, σε κανένα σημείο του αγώνα, από οποιοδήποτε μπλεκόμενο, παίχτη, παράγοντα, φύλαθλο. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Κομμένη η σημαία του κυρίου Κρασαγάκη εδώ. Αδικημένος είναι απέναντι ο έτερος βοηθός, ο κύριος Ψαράς. Εδώ ο νεαρός. Καλός είναι και αυτός, δεν διαπιστώσαμε λάθος. Υπόδειξη. Σου περνάει η ώρα, εντείνεται και η αγωνία του κόσμου, 9 λεπτά στο δεύτερο μέρος. 54 του αγώνα, μια κεφαλιά, ο Χωματάς πήγε εκεί. Κάτω, ξανά ο κύριος Φακιανέκης. Να δει. Γιατρός. Τρίτη απώλεια.
θα είναι τεράστιο πρόβλημα για το Διαγόρα. Είχε δύο ήδη. Όμως εδώ φαίνεται θα συνεχίσει ο παίκτης. Συνέχεια αντεπίθεση με το Λέσι για τον Διαγόρα. Ένα σουτ. Εδώ επιχείρησε το σουτ. Σέντρα σουτ ήταν.